Στο 11,8% ανήλθε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο από 11,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, 26,061 εκατομμύρια άτομα είναι χωρίς δουλειά, εκ των οποίων τα 18,82 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα με 26% έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργία στο σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πρωτιά ανήκει στην Ισπανία με 26,6%. Η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά σε ό,τι αφορά την ανεργία στις ηλικίες κάτω των 25 ετών. Συγκεκριμένα το ποσοστό εκεί έχει εκτιναχθεί στο 57,6% έναντι 56,5% στην Ισπανία. Τα χαμηλότερα ποσοστά στην ανεργία των νέων παρατηρούνται σε Γερμανία 8,1%, Αυστρία 9% και Ολλανδία 9,7%. Η Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό δυστυχώς συναγωνιζόταν με την Ισπανία στην πρώτη θέση της ανεργίας. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τεράστια, ήδη έχει ξεπεράσει το 26%. Είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην ανεργία και έχουμε άλλη μια θλιβερή πρωτιά σε ό,τι σχέση με τους νέους, η οποία ανεργία στους νέους ξεπερνάει το 60%, 57, τόσο, 60 ίσως και παραπάνω της 100. Και από την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας είτε στους νέους είτε και στις γυναίκες, είμαστε πρώτοι σε ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα δυστυχώς δεν πάνε καλά. Κάθε μέρα βλέπουμε και ακούμε στις τηλεοράσεις ότι θα υπάρξει ανάπτυξη για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά δυστυχώς εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Στην Ξάνθη τα πράγματα είναι ακόμα πιο χειρότερα. Εμείς υπολογίζουμε ότι η ανεργία στην Ξάνθη ξεπερνάει το 30%. Ήδη έχουμε απολύσεις σε επιχειρήσεις, σε σούπερ μάρκετ. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννου και τρέχουμε στην επιθεώρηση εργασίας να κάνουμε εργατική διαφορά ή τριμερή για να πάρουν το δώρο Χριστουγέννου. Η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία καλπάζει. Από την άλλη, ακούμε τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος λέει ότι θα πατάξουν την εισφόρο διαφυγή και την μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Αλλά όταν δεν στελεχώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως παράδειγμα η επιθεώρηση εργασίας, η δικιά μας που σήμερα έχουμε 2 υπαλλήλους, ενώ έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 10 για να γίνονται έλεγχοι, για να μπορέσουμε να πατάξουμε έστω την μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Από εκεί και πέρα, τι να περιμένουμε, και δυστυχώς το 2013 θα είναι, ίσως να είναι και χειρότερη χρονιά. Δεν είναι και θέμα ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, αλλά με αυτά που βλέπουμε και ακόμα και αυτά που τρέχουν πραγματικά, και η ανεργία θα καλπάζει στο 2013 και τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα για τους εργαζόμενους, τους ανασφάλιστους, τους άνεργους και όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά είναι σε Αυστρία 4,5%, Λουξεμβούργο 5,1% και Γερμανία 5,4%. Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας έναντι το αντίστοιχο μήνα του 2011 παρατηρήθηκε σε Ελλάδα από 18,9% σε 26%, Κύπρο από 9,5% σε 14%, Ισπανία από 23% σε 26,6% και Πορτογαλία από 14,1% σε 16,3%.